Να συνδεθούμε και να συνομιλήσουμε με τον υπερδραστήριο αντιδήμαρχο πολιτισμού, τον κύριο Γιάννη Γιαννακάκη. Έχουμε συνδεθεί πάρα πολλές φορές, καθώς εκεί αυτοδιοικητικοί, δημοτικοί αρχοί, φορείς ετοιμάζουν μια φαντασμαγορική αλλαγή του χρόνου στην καρδιά της πόλης. Περισσότερα θα μας πει ο αντιδήμαρχος. Θα δώσουμε κάποια δευτερόλεπτα, ναι. Άλλωστε, Εύη Ισπανού, η οποία ασχολείται και με το ρεπορτάζ εκεί των Χανίων, διαχρονικά τα τελευταία χρόνια τα Χανιά έχουν να μας δείξουν κάτι διαφορετικό. Και δίνουν το ρυθμό σε πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και ένα από αυτά νομίζω θα είναι και η αλλαγή του χρόνου εκεί στο ρολόι, που θα μετρήσουν όλοι αντίστροφα. Μάλιστα. Για να υποδεχθούν το 2023. Προτείνω να πας στα Χανιά, η Εύη Χαραγιαννάκη να πάει στο οροπέδιο Λασιθίου. Και εγώ να μείνω στο Ηράκλειο. Και εγώ να μείνω στο Ηράκλειο. Λοιπόν, πάμε στον αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιαννακάκη. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα από τα Χανιά σε όλη την Κρήτη. Τι ετοιμάζετε για αύριο παραμονή? Αύριο ετοιμαζόμαστε να συναντηθούμε με τους Χανιώτες εδώ, στο ρολόι, στο Δημοτικό Κήπο. Ένα ρολόι που εδώ και 100 χρόνια μετράει το χρόνο στην πόλη μας. Ένα ρολόι που για άλλη μια φορά θα μας επιτρέψει να περάσουμε από το 2022 στο 2023. Τα προηγούμενα χρόνια το κάναμε αυτό κρατώντας μόνο βιντεοσκοπημένες φωτεινές δράσεις, τις οποίες μεταφέραμε στους δημότες. Φέτος θα έχουμε την ευκαιρία να στήσουμε μια συναυλία εδώ στο δρόμο, την οδό Πλουμιδάκη που είναι εδώ στα δεξιά μου. Ένας δρόμος ο οποίος θα κλείσει για λίγες ώρες, προκειμένου να γίνει μια ροκ συναυλία και μετά να δούμε όλοι μαζί το χρόνο να αλλάζει και το ρολόι να χτυπάει 12 η ώρα. Αντιδήμαρχε, τι εύχεστε γενικά? Η ευχή εκεί της Δημοτικής Αρχής, όχι μόνο προς τους Χανιώτες, γενικά σε όλους τους κριτικούς, σε όλους τους Έλληνες, ποια είναι? Κοιτάξτε, τα προηγούμενα χρόνια μας δίδαξαν πολύ καλά ότι ο προγραμματισμός και τα μεγάλα σχέδια από εκπλήξεις και ευχάριστες συνιστάσεις μπορεί να αλλάζουν. Το μόνο που μπορούμε να ευχηθούμε με σιγουριά είναι να έχει ο καθένας την υγεία και τη δύναμη, να έχει δίπλα ανθρώπους που να τους εμπιστεύεται, να τους αγαπάει, να μεταφέρει αυτά τα συναισθήματα και μαζί να μπορούμε να δημιουργούμε περισσότερο. Νομίζω ότι η δύναμη του ανθρώπου να δημιουργεί μπορεί πολλές φορές να υπερκεράσει πολλά από τα εμπόδια που συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, να ευχηθούμε καλή χρονιά να έχουμε από τη μία και από την άλλη, επειδή γνωρίζω μας περιμένει και ένα πλούσιο στο μέτωπο των πολιτιστικών δράσεων 2023 για τα Χανιά. Έγινε η αρχή πέρυσι μετά από 2 χρόνια πανδημίας, ωστόσο φέτος νομίζω η χρονιά δεν θα έχει προηγούμενο. Θα είναι μια χρονιά πολύ δυναμική. Ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς προσπαθούμε να δείξουμε ότι η πολιτιστική καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυτικά. Επιδιώκουμε τα Χανιά να τιμήσουν την πολιτιστική ιστορία που έχουν εδώ και πολλά χρόνια και νομίζω ότι με τις μικρές μας δυνάμεις μπορούμε και κάνουμε μεγάλα πράγματα. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας και να ευχαριστήσουμε και τον Περικλή, τον Κουκλάκη, τον καλό συνάδελφο για τη σύνδεση και για τη βοήθεια. Να είστε καλά και δύο. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά, αντιδήμαρχε, να είστε καλά.